Αθανασίου στον Τσιπίνη. Τσιπίνη θα κάνει το σούτ, θα μπλοκάρει όμως ο Δάφκος, ωραία. Πολύ ωραία επέμβαση του Δάφκου. Η δόξα τώρα στην επίθεση με τον Σοφρόνογλου. Κεφαλιά, κάτοχος της μπάλας ο Χιονάς, μέσα στη μελεπρεχή προσπαθεί. Τελικά ο Καλύψιο θα γυρίσει στον Μιχαήλ. Μελέτη τα καρέ της Λάρισσας, Σοφρόνογλου θα κάνει το σούτ, την μπάλα στο δοκάρι. Επιμένει και ο Γεωργιάδης, τελικά θα διώξει σε κόρνερ ο Μιχαήλ. Λάρισα στην επίθεση. Κυριλίδης. Στον Τσιπίνη. Τσιπίνη στα κάνει, σέντρα κεφαλιά. Ο Αθανασίου μόλις out. Για καλή ευκαιρία και την Λάρισα. Η δόξα τώρα με τον Μουρατίδη. Μουρατίδης θα κάνει το σουτ και είναι τον κόλ. Είναι τον κόλ λοιπόν για την δόξα ακριβώς το 70 λεπτό. Πανηγυρισμοί από τους παίχτες της δόξας. Ξαναβλέπουμε τον κόλ. Ήταν ο Μουρατίδης, μπήκε από τα αριστερά. Και πλάσαρα έξω κατά τον τερματοφύλακα της Λάρισας στον Μιχαήλ και να γράψει το 1-0 στο 70 λεπτό. Λάρισα τώρα στην επίθεση, είναι ο Νταγκόμφσκι. Θα δώσει στον Καραπιάλη, Καραπιάλης. Θα δώσει στον Αθανασίου, προσπαθεί να κάνει το σούτ, δεν τα καταφέρνει. Νταγκόμφσκι. Η μπάλα στο Τσιπίνη θα κάνει το σούτ, θα αποκρούσει όμως θαυμάσει ο Δάφκος. Είναι βαθιά παλιά για τον Γεωργιάδη. Γεωργιάδης θα δώσει θαυμάσια στον Χιονά, Χιονάς. Κόβε εκεί με τα πόδια όμως, αποκρούει τελευταία στιγμή ο Μιχαήλ. Και ο Νταγκόφσκι απομακρύνει. Η δόξα κεβέλε στην επίθεση με τον Μουρατίδη. Μουρατίδη σε ωραία, θα μπει από τα δεξιά. Είχε την μπάλα τον Κυριλίδη. Θα δώσει τον Σταμαδίση, θα κάνει το σούτ, θα μπλοκάρει όμως ο Μιχαήλ. Διώχνει ο Σταμασίδης για τον Μουρατίδη. Βγαίνει ο Μιχαήλ με κεφαλιά, δεν τα καταφέρνει. Ο Μουρατίδης κάτοχος της μπάλας και πάλι. Θα κάνει το σούτ και είναι τον κόλ. Είναι τον κόλ λοιπόν 2-0 για την δόξα στο 81 λεπτό. Πανηγυρισμοί από τους παίχτες της δόξας. Ενώ ξαναβλέπουμε τον κόλ, προσπάθησε ο Μιχαήλ να διώξει με κεφαλιά, δεν τα κατάφερε. Ο Μουρατίδης ήταν κάτοχος της μπάλας, έκανε το σουτ και έγραψε το τελικό. Δόξα Λάρισα 2-0.